Καλημέρα κυρία Αντιδήμαρχε. Χαιρόμαστε που θα μας δοθεί για πρώτη φορά τώρα πια η ευκαιρία, πέραν από δηλώσεων ευχών και ό,τι άλλο έτσι στα σύντομα, να δούμε θέματα της επικαιρότητας. Βέβαια, είδαμε χθες μια πολύ ωραία ανάρτησή σας γύρω από την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Ένα μεγάλο θέμα για κάθε περιοχή, αλλά και για την δική μας. Θέλετε να μας πείτε μέχρι τώρα τις κινήσεις που έχουν γίνει, αλλά ας αρχίσουμε και από αυτό που έγινε χθες, που ήταν πολύ ωραίο για τα σχολεία. Εχθές, λόγω της ημέρας, Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, 4 του Απρίλη, οργανώσαμε, μάλλον μας ζήτησαν ορισμένα σχολεία να πάμε να τα επισκεφτούμε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μαζί με την κυρία Κουτσιλιέρη, κτηνίατρος. Και Στεφανία, πολύ ωραία και έμπειρη. Εννοείται. Και κυρίες μέσα από το καταφύγιο του Δήμου μας, mm-hmm. όπως η κυρία Σοφία Λίγδα, πήγαμε στα σχολεία. Το μαγικό είναι ότι τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, τρελάθηκαν με την παρουσία των ζώων, είπαν τις δικές τους ιστορίες, παιδιά έχουν και εκείνα υιοθετήσει αδέσποτα ζώα, αλλά με αυτή την παιδικότητα και την αλήθεια της παιδικότητας ήταν μια φανταστική εμπειρία για μας καταρχάς. Μας λείπει πια μεγαλώνοντας. Δηλαδή το χάρηκα πάρα πολύ. Από τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί πήγαμε και στο γυμνάσιο, στο τρίτο γυμνάσιο χώρας, εκεί υπήρξε μια άλλη ενημέρωση πιο σημαντική όσον αφορά για ποιο λόγο υπάρχουν τα δέσποτα, ποιοι νόμοι υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν και είναι και αυστηροί. Είναι αυστηροί. Οι αιτίες και όλα αυτά. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς είπαμε ότι οι εθελοντές είναι λίγοι. Ναι. Πραγματικά αφιερώνουν πολύ χρόνο από τη δική τους ζωή για να εξυπηρετήσουν αυτά τα ζώα και το κάνουν πραγματικά από αγάπη. Δεν γκρινιάζει κανένας εθελοντής γι' αυτό. Mm-hmm. Απλά τους βγάζουν και το καπέλο. Μπορούν κάποια παιδιά, εννοείται τα μεγάλα, όχι τα μικρά, να επισκεφτούν το καταφύγιο. Τους ζητήσαμε ότι στον ελεύθερο τους χρόνο, καθώς κάνουν βόρτα, μπορούν να πάρουν ένα δέσποτο να το κάνουν μία βόλτα. Και το απόγευμα έμαθα ότι η ανταπόκριση ήταν μεγάλη απέναντι σε αυτό το αίτημα. Θέλουν πολλά παιδιά να επισκέφτονται το καταφύγιο και να συνεισφέρουν και να πηγαίνουν τα ζώα έτσι μία βόλτα, να κοινωνικοποιούνται. Να τους φέρουν λίγο φαγάκι ίσως. Ναι, με αποτέλεσμα να βάλουμε τώρα στο πλάνο μας ένα πρόγραμμα επίσκεψης και διαχείρισης των ζώων, ώστε παιδιά να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές και στην ψυχαγωγία των ζώων. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ κέριο, γιατί δεν σας κρύβω ότι σήμερα το πρωί μίλησα με την πρόεδρο της του ενός συλλόγου, την κυρία Σοφία Λίγδα, και αυτό μου έλεγε, δηλαδή ότι ναι μεν οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι ευαισθητοποιημένοι, κάτι κάνουν, κάτι φροντίζουν, κάτι... Θέλει λοιπόν να ξυπνήσουμε και τις μικρές ηλικίες που έχουν και περισσότερη ενέργεια, διάθεση κτλ. Λίγο από το χρόνο τους να ξεκλέψουμε για αυτό το κομμάτι. Ναι, θα είναι έτσι, η βιωματική επαφή με τα ζώα θα είναι κάτι το μοναδικό. Είδα μεγάλη ανταπόκριση, είδα μεγάλη αγάπη. Μπράβο. Στα πρόσωπά τους. Το πρόσωπο ξέρουμε είναι καθρέφτης της ψυχής mm-hmm. μας και αυτό το είδα στα παιδιά χθες και χάρηκα πάρα πολύ και στα μικρά και στα μεγάλα. Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε κάτι το καλύτερο για αυτές τις ψυχές. Όλοι ζούμε, όλοι συνυπάρχουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον πλανήτη, επομένως mm-hmm. εμείς μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο για τον άλλο, να το κάνουμε. Αλλά ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε, τουλάχιστον ας μην κλωτσάμε, ας μην πετάμε διάφορα, ας μην κάνουμε πράξεις που έτσι δεν συνάδουν με την ανθρώπινη ευαισθησία και αξιοπρέπεια. Κατανοώ τους ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αναμειχθούν. Μπορεί να είναι λόγοι ιατρικοί, μπορεί να είναι λόγοι... Αλλεργικοί, χίλια δυο. Ναι, οτιδήποτε, αλλά ωστόσο αυτό. Μην τα πειράξετε, παιδιά. Αυτό. Δεν χρειάζεται να κακοποιούμε τα ζώα. Έτσι. Και τώρα μεγαλώνουν και οι θερμοκρασίες. Μπορούν άνετα τίποτα. Ένα μπολάκι με ένα νερό μόνο να βάλουν. Καλύτερα να διαφορείς παρά να κακοποιήσεις. Έτσι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όχι, πραγματικά. Ο Δήμος τώρα, σε τι σημείο βρίσκεται? Παλιά είχαμε κάποιους διαγωνισμούς, ένα συνεργαζόμενο κατάστημα κτλ. Στη Ρώση που γινόντουσαν. Μόλις ήρθατε κι εσείς, ήσασταν μπροστά σε ένα τηλεφώνημα. Τελείωσε
Έχουμε τώρα, έχει τελειώσει η εργασία μας για τις τροφές. Ελπίζω θα πάρουμε τώρα την απάντησή μας. Ωραία. Άρα θα μπορεί κάποιος. Υπάρχει πρόγραμμα σειρώσεων, θα ανοίξει και το πρόγραμμα, δεν έχει ανοίξει ακόμα, περιμένουμε την έγκρισή μας. Στηρώσεων, περίθαλψης, πάντα θα υπάρχουν αυτά. Και πάμε για το καλύτερο όσον αφορά τα ζώα. Δηλαδή θα κάνουμε και κατασκευές, να γίνει καλύτερος ο χώρος. Γνωρίζουμε ότι αγοράστηκε ένα νέο οικόπεδο για να γίνει το κανονικό καταφύγιο των ζώων, γιατί εδώ έχουμε ένα προσωρινό καταφύγιο. Ναι. Πραγματικά και η κυρία Ρένα Μαγκάκη προηγούμενη, που ήταν υπεύθυνη για τα δέσποτα, πραγματικά και εκείνη βοήθησε πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία και ό,τι θέλω και ό,τι χρειαστώ, νιώθω ότι μπορεί να με βοηθήσει και μου το έχει πει. Ακριβώς. Άρα, όσον αφορά τα ζώα, δεν υπάρχουν πολιτικές. Όχι βέβαια, ίσα-ίσα. Ναι. Ίσα-ίσα θα λέγαμε. Τα πάντα μας ενώνουν, η πατρίδα μας η ίδια. Υπάρχει μια υπέροχη συνεργασία μαζί με την κυρία Ρένα και όλα θα πάνε καλά και με οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα από μέρα σε μέρα μας λέτε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθεί κάποιος που ήταν και παλιά στο πρόγραμμα ώστε να πάρει τα 20 κιλά της ξηρής τροφής που έπαιρνε. Μπορεί να έρθει εδώ στο Δήμο να μου δώσει το όνομα του, γιατί δεν γνωρίζω ποιοι κύριοι και κυρίες έπαιρναν προηγουμένως. Τώρα, αν λοιπόν σε λίγο μας λέτε ότι θα μπορούμε να ξέρουμε ότι ξεκινάει και το πρόγραμμα με τη συνεργασία των τριών κτηνιάτρων ή με κάποιους από αυτούς. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε. Εγώ το έχω βιώσει και πιο παλιά στην αρνητική του μορφή που δεν υπήρχε και έπρεπε όμως ένα περιστατικό άμεσα να αντιμετωπιστεί αδέσποτου. Αλλά το βίωσα πριν λίγους μήνες και με ένα περιστατικό πάλι, το οποίο ήταν συνεργαζόμενη η κυρία Κουτσιλιέρη και πήγα και το περίθαλψε, έτσι. Και δηλαδή δεν θέλω να περιγράψω τη φρίκη που έζησα, τι είδα, και το είδαν και ξένοι όμως. Και μου είπε ότι ναι, μπορούμε να το πάρουμε στα πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου κτλ. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το ακούει ο πολίτης. Εξυπηρετεί πολύ κόσμο, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει κάποια έξοδα. Φυσικά. Έχει την πρόθεση. Δεν έχει το χρήμα. Εννοείται. Και ξέρουμε ότι ζούμε σε καταστάσεις που είναι δύσκολες όσον αφορά το οικονομικό τομέα μας. Και αυτό είναι μια ανάσα για αυτούς τους ανθρώπους που νοιάζονται, θέλουν να προσφέρουν και ενδιαφέρονται για το οτιδήποτε προκύπτει μπροστά στα μάτια τους. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε γύρω από αυτό. Όχι. Κάτι που ίσως δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Πάμε να δούμε λίγο και από ομογένεια την σχέση μας, τη συνεργασία μας. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε σε αυτό, αν θέλετε να μας επιβεβαιώσετε μια ειδησούλα που ήρθε πριν από λίγη ώρα, ότι στην Ψέρημο προσάρεξε κάποιο πλοίο με αμνοερυθία. Αυτή την πληροφορία είχα και εγώ από τον κύριο Καμπουράκη. Μάλιστα. Έχει προσαράξει, γνωρίζω ότι έχουν πάει πάνω οι λιμενικές αρχές. Είναι ένας μεγάλος αριθμός από ό,τι ακούω. Αμνοερυθείο. Είναι, νομίζω, χωρίς να... Βάζουμε με ένα ερωτηματικό, έτσι. Κάποιες χιλιάδες κάποιες ακούσαμε. Κάποιες χιλιάδες. Με προορισμό, ίσως. Μία ξένη χώρα, νομίζω. Νομίζω, δεν είναι για κάποια από τα νησιά μας, πάει αλλού. Είναι μεγάλος αριθμός, επομένως πρέπει να γίνει κάτι, γιατί αυτός ο αριθμός δεν νομίζω να μπορεί να... Το πλοίο ξέρουμε αν είναι ποιας χώρας έχει σημαία και τα... Θα τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα σε μία έκθεση λοιπόν που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι δεν είχε γίνει βέβαια και δεν θα πούμε βέβαια τώρα τους λόγους. Απλά είναι στο κομμάτι το δικό σας. Είναι στο κομμάτι της αδελφοποίησης από τον Darwin που προείσταται ο συνεργάτης μου Αντώνης Μιαούδης. Και ξέρω ότι αυτή η έκθεση θα έχει τίτλο ένα θέμα που εκείνοι θα επιλέξουν. Αλλά σίγουρα αυτοί που θα κερδίσουν και θα είναι ίσως από κάθε σχολείο θα πάρουν 500 ευρώ. Νομίζω ότι έχετε κάνει τις διαδικασίες τις πρώτες και έχετε ανταπόκριση. Για να ακούσουμε. Μόλις μου είχαν προωθήσει αυτό το email από τον Darwin, είναι μια έκθεση ιδεών που όσον αφορά τα παιδιά εδώ στην Κάλυμνο να γράψουν κάτι στην αγγλική γλώσσα. Και το αντίστοιχο θα γίνει στα παιδιά στην Αυστραλία να γράψουν κάτι στα ελληνικά. Το προώθησα σε όλα τα σχολεία. Αφορούσαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κάτι σημαντικό. Ελπίζω
να προχωρήσει. Να προχωρήσει και να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά, γιατί είναι και μια, σαν να λέμε, μια εξάσκηση. Γνωρίζουμε ότι όλα τα παιδιά στην Κάλυμνο πηγαίνουν σε αγγλικό φροντιστήριο προκειμένου να πάρουν το πολυπόθητο χαρτί που πλέον είναι ένα από τα βασικά προϋποθέσεις, από τις προϋποθέσεις για να προσληφθεί πια κάποιος, το θεωρούν δεδομένο. Έτσι. Ελπίζω να υπάρχει συνέχεια. Ωραία. Εμείς θα κάνουμε και μια επαφή τώρα σε λίγο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη σχετική ενημέρωση, αλλά και να συνεργαστείτε ακόμη περισσότερο και με τον Αντώνη Μιαούδη και με τον Δήμο του Ντάρουιν. Μάλιστα, θέλω να πω για όσους το θυμούνται ή όσους παρευρέθηκαν ότι κάποτε στο Νικηφόριο ήμασταν εκεί σε μια τέτοια τελετή που βραβεύτηκαν τα παιδιά, αλλά είχαμε ανοιχτή γραμμή με το Δήμο του Ντάρουιν. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, θα λέγαμε, είναι. Εμείς είμαστε η μητέρα πόλη. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι έτσι είναι. Σημαντική. Είναι δυνατός ο συνδετικός κρίκος και τον κρατάμε και γερά. Είναι μεγάλος αριθμός δικών μας πολιτών που ζει, διαβιώνει σε αυτόν τον τόπο, αλλά στηρίζει και τη μητέρα πόλη που είναι η Κάλυμνος. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Αυτή η μητέρα πατρίδα. Άλλο θέμα. Παρακαλώ. Πολιτισμός, προετοιμασίες. Τώρα προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος πραγματοποιεί ένα διήμερο εκδηλώσεων Κυριακή Δευτέρα. Θα έχουμε, την Κυριακή θα έχουμε το Λύκειο Ελληνίδων κάτω με τις μουσικοχορευτικές τους έτσι, παραστάσεις. Και τη Δευτέρα θα έχει επίσης μουσική και χορό. Για οτιδήποτε άλλο θα υπάρξει ενημέρωση. Ναι. Εντάξει, έχουμε μέρες ακόμη για να οριστικοποιήσουμε. Γιατί έχουμε και άλλες δραστηριότητες πριν. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Το διήμερο που θα φορούν πάλι τα παιδιά μας και όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Έχουμε σύμμαχο πρώτα απ' όλα τον καλό καιρό. Μακάρι, έτσι. Μακάρι. Ναι. Μόλις ήμουν έξω και είδα το κρασγερόπλοιο για δεύτερη φορά να προσεγγίζει μέσα σε λίγες μέρες στην Κάλυμνο. Είδα τους ξένους να είναι χαρούμενοι με τα πουκαμισάκια, με τα κοντομάνικα, να πηγαίνουν έξω στα σφουγγάρια της οικογένειας Παπαχατζή. Ωραίες εικόνες. Ο καιρός είναι σύμμαχός μας και πρέπει έτσι να συνεχίσει. Κάναμε ένα καλό ποδαρικό, θα έλεγα εγώ, και να συνεχίσει μέχρι τέλους. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Εμείς εδώ θα είμαστε για να συζητάμε οτιδήποτε χρειάζεται με τους, ώστε να ενημερώνουμε τους φίλους τηλεθεατές. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.